Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει σήμερα μεταξύ της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου και την Food Brokers, την ελληνική B2B ψηφιακή πλατφόρμα αγορών, μέσω της οποίας Έλληνες προμηθευτές τροφίμων και ποτών προβάλλουν, προωθούν και πολλούν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες εντός και εκτός Ελλάδας. Μέσω της Food Brokers αποκτούν πρόσβαση σε πληθώρα εκλεκτών ελληνικών προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Πρόκειται για ένα κανάλι πώλησης οργανωμένο και φτιαγμένο με σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, που σκοπό έχει να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και αγοραστών, αποτελώντας την ελληνική πρόταση στο ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς. Η πλατφόρμα Food Brokers πιστεύω ότι είναι μια συνεργασία η οποία θα αποδώσει πάρα πολύ τις επόμενες χρονιές. Να ξέρετε ότι είναι ένα κάτι καινούριο, το οποίο κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο μπορεί πολύ εύκολα και άμεσα να συγκρίνει τιμές και να μπορέσει να βρει το προϊόν που θέλει, στην τιμή που το θέλει και να το παραγγείλει άμεσα, έτσι ώστε να αποφύγει το χρόνο που χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο, να ρωτάει, να κάνει, να δείχνει. Βλέπει όλους τους προμηθευτές και μπορεί να συγκρίνει μόνος τους τις τιμές. Αυτό είναι το πιο σοβαρό και πιο χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να έχουμε. Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους δρόμους και για τα μέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου και για τη Food Brokers. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Food Brokers, εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό, σε μια περίοδο δύσκολη, εξοικονομείται και χρόνος αλλά και χρήμα. Είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει και την εσωτερική διαχείριση, προάγει την διαφάνεια στις συναλλαγές και γενικότερα αποτελεί ένα εργαλείο για τα μέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων, βελτίωσης της διοίκησης και της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Είναι πολύ σημαντικό και αξιοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα, επειδή η ψηφιακή διαχείριση της παραγγελίας τους δίνει περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με άλλα πιο σημαντικά. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πάντως, εκτός από την οικονομία σε χρόνο και χρήμα, επισημάνθηκε με νόημα ότι εξυπηρετεί έναν ακόμη πολύ σημαντικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την προώθηση των ελληνικών και τοπικών προϊόντων, που αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της εγχώριας οικονομίας. Σίγουρα η πλατφόρμα θα βοηθήσει πάρα πολύ, διότι έχει προπάντως πάρα πολλά τοπικά προϊόντα και προσθέτονται κάθε μέρα παραγωγή μέσα, έτσι ώστε οι ξενοδόχοι να μπορέσουν να βρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το καινοτόμο λοιπόν είναι ότι η όλη διαδικασία είναι εύκολη, απλή και γρήγορη. Επίσης, ότι εστιάζουμε στο ελληνικό τρόφιμο και ποτό και μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουμε θετικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Από έρευνες που έχουν γίνει, οι εξαγωγές που κάνουμε στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά είναι 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές που κάνουμε είναι 6,7. Άρα έχουμε αρνητικό ισοζύγιο. Εμείς θέλουμε αυτό να το αντιστρέψουμε. Είναι το όραμά μας, ο σκοπός μας. Μέσω της προβολής των ελληνικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών στις αγορές όλου του κόσμου, αλλά και σε επαγγελματίες αγοραστές, να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με τα εισαγόμενα.